Είμαι από τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες, δεν θέλω να λέγομαι από τις απολυόμενες. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία. Ήρθαμε εδώ στο Υπουργείο, έχουμε στήσει μία σκηνή. Είμαστε μαζεμένες από το πρωί. Ζητάμε τη δουλειά μας πίσω. 27 του μήνα ήταν η τελευταία ημερομηνία που πληρώθηκαμε. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει τίποτα για εμάς. Εάν πιστεύουν και ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς θα πάμε στα σκουπίδια να ψάχνουμε για το φαγητό μας και να κοιμόμαστε στα παγκάκια, είναι γελασμένος. Μας πήρε τη δουλειά, μας πήρε τη ζωή. Τα θέλουμε πίσω, τα δικαιούμαστε. Είναι ένα δικαίωμα που το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, την εργασία μας, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Σήμερα λοιπόν στήσαμε τη σκηνή μαζί με όλα τα κορίτσια. Θα είμαστε εδώ όλη μέρα και όλη νύχτα. Θα κοιμόμαστε εδώ, θα μιλάμε, θα λέμε τα προβλήματά μας. Η μία θα στηρίζει την άλλη, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Και θα μείνουμε εδώ όσο αντέξουμε και μετά τις εκλογές εδώ θα είμαστε. Περιμένουμε να δικαιωθούμε. Πρέπει να δικαιωθούμε γιατί έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας και αυτό το εισπράττουμε από όλο τον κόσμο που περνάει και μας λέει μπράβο κοριτσιά. Να ρωτήσω κάτι. Λέει ο Μητσοτάκης ότι μπορείτε να κάνετε αίτηση και να προσληφθείτε σε άλλες θέσεις του δημοσίου. Ισχύει αυτό? Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πρόφαση, να την έλεγα προεκλογική, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό που λέει, γιατί πόσες θέσεις θα είναι αυτές που θα προκηρυχθούν. Να πω 5, να πω 10 και με τι κριτήρια. Και οι υπόλοιπες να κάνουμε τι. Η ηλικία μας είναι γύρω στα 50. Πάνω κάτω, τι δουλειά μπορεί μια γυναίκα στην ηλικία αυτή να κάνει? Και σε συνεργεία που έχουμε ρωτήσει, οι δουλειές, δεν υπάρχουν, δηλαδή οι ηλικίες μας δεν μας επιτρέπει καμία δουλειά να κάνουμε. Οπότε και οι θέσεις αυτές για πόσα άτομα θα είναι?